Πάω τέλος σε αυτή την ιστορία με τη μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα. Θα την πειραματιστούμε. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Έχετε ακούσει σε διαφορετικές περιπτώσεις πώς οι κλινικές περιπτώσεις και τα προβλήματα, τα κλινικά σενάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ιατρική εκπαίδευση, να γίνει προβληματοκεντρική ή βασισμένη στο πρόβλημα. Ένα από αυτά τα περιθώρια, τα παραδείγματα που θα παίξουμε, είναι οι εικονικοί ασθενείς. Τους είχαμε πει πέρυσι, τους άρεσε γενικά στο κοινό, φέτος ερχόμαστε να το εφαρμόσουμε. Ένα κομμάτι που θα αφήσουμε για τον χρόνο είναι τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού. Του χρόνου θα έχουμε και εικονικούς ασθενείς και παιχνίδια σοβαρού σκοπού μέσα στα κλινικά σας σενάρια. Τέλος, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε στο Medjucator ήταν αν έχουμε αποθετήρια υλικού ανάμεσα σε διαφορετικά Ινστιτούτα, διαφορετικά πανεπιστήμια, πλατφόρμες δηλαδή ηλεκτρονικής μάθησης, να μπορέσουμε να τις διασυνδέσουμε με έναν διάφανο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να συνεργάζονται άτομα που είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στο Βερολίνο, στο Ελσίνκι κτλ. Να μπορούν να ανταλλάσσουν υλικό, να μπορούν να χρησιμοποιούν ανεξάρτητα από το ποιο σύστημα χρησιμοποιούν, να βρίσκουν αυτό το υλικό και να το περιγράφουν και να το αξιοποιούν. Χρησιμοποιήσαμε τεχνολογικές λύσεις που έχουν να κάνουν με αυτές τις δύο έννοιες, του Web 2 και του Web 3 που σας ανέφερα, και τα φροντιστήριά μας, που ένα από αυτά έγινε σήμερα και θα επαναληφθούν την Παρασκευή και το Σάββατο το απόγευμα, έχουν να κάνουν με τη δοκιμή μιας από αυτές τις πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί. Σκοπός μας ήταν να μπορέσουμε να βρίσκουμε μεν υλικό με πολύ πιο πετυχημένο τρόπο από ό,τι γίνεται με τις μηχανές όπως το Google και να μπορούμε να το μεταμορφώσουμε, να του αλλάξουμε δηλαδή την οντότητα εφόσον έχει δημιουργηθεί για ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό και να το προσαρμόσουμε σε αυτό το σκοπό που ταιριάζει σε εμάς. Παίρνω δηλαδή, βρίσκω ένα υλικό που είναι φτιαγμένο για μεταπτυχιακό επίπεδο και το προσαρμόζω έτσι ώστε να εκπαιδεύσω ασθενή. Το προσαρμόζω έτσι ώστε να εκπαιδεύσω νοσοκόμες και ούτω καθεξής, νοσηλευτές. Μπορεί να αλλάξω τη γλώσσα του, μπορεί να αλλάξω το είδος της κουλτούρας. Μου έλεγε ένας συνάδελφος πόσο αλλαγή πρέπει να κάνει κανείς, πόσο μεγάλη αλλαγή πρέπει να κάνει για να διδάξει μουσουλμανικής καταγωγής ιατρικό υλικό, ας πούμε, ιατρική ορολογία και ιατρική πρακτική σε μερικές περιπτώσεις. Διαφέρει η κουλτούρα, διαφέρουν τα επίπεδα, διαφέρει η παιδαγωγική προσέγγιση. Μπορεί να βρω ένα υλικό που είναι σε PowerPoint και να το κάνω να είναι εικονικός ασθενής. Για να μην τα απολογώ, όλες αυτές τις αλλαγές που κάνουμε όταν βρίσκουμε ένα υλικό και προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε στα μέτρα μας, τις έχουμε όλες βάλει στον όρο αναπροσαρμογή ή επαναστόχευση, αυτό που λέγεται στα αγγλικά repurposing. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε μέσα από τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας και ήδη είναι χτισμένη και η πλατφόρμα του MIMOP για να υποστηρίξει και αυτή την τεχνολογία. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να διασυνδέσουμε διαφορετικά συστήματα μαζί. Ένα από αυτά τα συστήματα που δείχνουμε στα φροντιστήρια είναι αυτό το Melina Plus. Μέρος αυτής της τεχνολογίας θα σας δείξει σε λίγο ο Δημήτρης, είναι υιοθετημένη μέσα από τις σελίδες του IMOP. Ένα άλλο κομμάτι που θα δείτε αργότερα στους εικονικούς ασθενείς είναι αυτό το σύστημα του Link Labyrinth. Αυτά τα συστήματα επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφανο τρόπο και μπορεί κανείς να ψάχνει και να βρίσκει σε λίγο υλικό από το ένα στο άλλο χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθεί από το ένα στο άλλο. Και μπορούν αυτά τα συστήματα να εγκαθίστανται σε διαφορετικά Ινστιτούτα και σε διαφορετικές ανάγκες και να είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα προηγουμένως, Web 2 και Web 3 υπάρχουν μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες, θα τα αξιοποιήσετε. Να πω δύο λόγια μονάχα για το πώς σκοπεύουμε εμείς να το αξιοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Πηγαίνοντας σας λιγάκι πίσω στο πόση αξία έχει κανείς να δημοσιεύει εκπαιδευτικό υλικό. Μέχρι στιγμής, ξαναλέω το παράδειγμα, είμαστε συνηθισμένοι να δημοσιεύουμε άρθρα και να παίρνουμε τα citations μας. Και από αυτά μας κρίνουν. Αν φτάσουμε σε σημείο να λέμε έκανες εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιείται, πώς θα σε κρίνω? Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει τους μηχανισμούς εκείνους που όταν ένα υλικό που έχω δημιουργήσει εγώ εδώ στη Θεσσαλονίκη μπορεί να βρεθεί, να το βρει κάποιος, να το αξιοποιήσει, να το κάνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως repurposing, επαναστόχευση, και να το πάρει και να το πάει στη δική του χώρα, να το αξιοποιήσει για τους δικούς του σκοπούς. Έχει προέλθει λοιπόν όμως το υλικό αυτό από τη δική μου περίπτωση. Μπορώ λοιπόν εγώ να τα χωροθετήσω αυτά πάνω σε ένα χάρτη και να δω για πού ταξιδεύει το δικό μου υλικό. Και έτσι σιγά σιγά να αρχίσω να φτιάχνω χάρτες δικής μου προσωπικής δόξας, αν το θέλετε, πώς πηγαίνουν τα citations μου, αλλά τα citations αυτή τη φορά αναφέρονται σε εκπαιδευτικό υλικό και όχι μονάχα σε άρθρα κτλ. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα μπορούμε σε μερικά χρόνια να το εφαρμόσουμε και στις ορολογικές
κατευθύνσεις. Αυτά για να μην σας κουράσω. Πηγαίνουμε γρήγορα στον Δημήτρη τον Σπάχο για να σας δείξει την πλατφόρμα. Στο διάμεσο, αν υπάρχουν ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως να τις απαντήσουμε.